Πάμε στο Ηράκλειο, πάμε στο κέντρο της πόλης, πάμε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, καθώς εκεί βρίσκονται ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας με φόντο τον σχεδιασμό που έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό και όπως τονίζουν οι ίδιοι, έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός τους από το κέντρο της πόλης. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Σπιθάκη, τον Γενικό Γραμματέα Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου και τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Κύριε Σπιθάκη, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλό απόγευμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό απόγευμα στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και αναμένετε να δούμε βέβαια και τι θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε λίγα λεπτά, σωστά? Έτσι ακριβώς, πριν ένα δεκάλεπτο ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει μια σχετική ένταση όσον αφορά το θέμα το δικό μας. Η αντιπολίτευση το χρήζει θέμα το οποίο δεν θα πρέπει καν να μπει στο Συμβούλιο τη σημερινή ημέρα, λόγω του ότι δεν έχει περάσει από την ποιότητα ζωής για να μπορέσει να έχει πάρει απόφαση, ναι, για να μπορέσει να προχωρήσει και να στοιχειοθετηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Σπιθάκη, υπάρχει μια σχετική ένταση. Ολοκληρώσω το σχεδιασμό, θέλω λίγο να αναφερθώ. Ένταση, ναι. Υπάρχει μια σχετική ένταση. Θεωρώ ότι θα βρεθεί χρυσή τομή. Μάλιστα. Να μπορέσουμε να δούμε, να βρούμε τις ισορροπίες μας. Αρχικά δόθηκε, σχεδιάστηκε πρόσβαση για τα ταξί στο κέντρο της πόλης. Το θέμα ήλθε στην Επιτροπή Κυκλοφορίας, σωστά, ελήφθη η απόφαση. Είχαμε τη σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι, και μετά κάτι άλλαξε. Έτσι ακριβώς. Θα το πάρουμε από την αρχή. Έχει περάσει η ποιότητα ζωής, τουλάχιστον το θέμα το δικό μας, έχουμε πάρει έγκριση. Ναι. Πέρασε Επιτροπή Κυκλοφορίας, το θέμα το δικό μας, έχουμε πάρει έγκριση. Από την Επιτροπή Κυκλοφορίας μέχρι να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω, κάποιοι εξωγενείς παράγοντες, εξωγενείς συμφέροντα, δεν ξέρω τι προέκυψε και έχουν πλέον ακυρώσει όλες τις μελέτες του μελετητή, τον ακυρώνουν και τον ίδιο τον μελετητή, γιατί ο μελετητής μας έχει στα λιοντάρια, μας έχει δώσει θέσεις πάρκινγκ, μέχρι και πριν 5-6 μέρες ο αντιδήμαρχος μας έλεγε εδώ θα μπείτε, εδώ θα είστε. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο. Για ποιο σημείο μιλάμε, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής μας? Εκεί στο Σταυρό της Πόλης, πού μιλάμε ακριβώς? Για το σημείο. Εκεί ακριβώς, έξω από το Ειρηνοδικείο και συνεχίζουμε πίσω για τη δικαστήρια. Ναι. Όχι επί της λεωφόρο δικαιοσύνης. Στον πεζόδρομο της δικαιοσύνης, από την πίσω πλευρά, μάλιστα. Έτσι. Άλλωστε έχει σχεδιαστεί ο δρόμος ζωγράφου, το κομμάτι έξω από τα δικαστήρια, το Σταυρός της Πόλης, η μισή 1821 και η Χατζημιχάλη Γιάνναρη, έχουν σχεδιαστεί δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας για να μπορούν να εξυπηρετούν άνθρωποι που θέλουν να έχουν πρόσβαση προς το κέντρο, πρόσβαση προς το Δημαρχείο. Ξέρετε πόσες ηλικίες αυτή τη στιγμή έχουν εγκρεμότητες από τα 75 και πάνω και θέλουν να μπουν στο κέντρο? Τους ακυρώνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μεταφερθούν. Τους βγάζουμε έξω από τη ζωή μας, τους μπαρκάρουμε στα σπίτια γιατί έτσι μας βολεύει. Γιατί εμείς δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και κάποια στιγμή που θα έχουμε εμείς κοινωνικά προβλήματα θα αναθεωρήσουμε αυτό που θέλουμε να περάσουμε σήμερα. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Σπιθάκη, περιμένουμε τι θα υποθεί το περιεχόμενο των τοποθετήσεων κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Άνω τελεία βάζουμε, να δούμε πώς θα κυλήσει ο σχεδιασμός και τι πραγματικά θα υλοποιηθεί. Να σας ευχαριστήσω πολύ.